όχι, να κατα... όχι, όχι. Προσπαθούν να. Εκτός από αυτό. Έτσι. Εκτός από αυτό, κύριε Κυλάκη, προσπαθεί να μπερδέψει ενδεχομένως το σύνδεσμο. Έτσι. Γιατί αν τυχόν δεν υπήρχαν, κύριε Παλιτσάρη, αυτά τα 150 χιλιάρικα, δεν προχωρούσε ο εργολάβος από τον Αύγουστο. Μα είχε βγει τον Αύγουστο. Συνεπώς. Συνεπώς. Ναι. Ότι είναι νόμιμη σύμβαση. Για τα 150 χιλιάρικα. Βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι μέχρι τώρα τη σύμβαση. Και εγώ σε όλα, ό,τι έχω πει μέχρι τώρα, το πρώτο πίσω. Τα 150 χιλιάρικα. Έκανε. Παλιά πολύ. Ήταν το πρώτο που μίλησε. Δεν είναι πια να. Ακούστε, εσείς στέκεστε στην επικύρωση ή όχι. Η σύμβαση υπάρχει για τα 150 χιλιάρικα. Αν τυχόν δεν υπήρχανε. Κύριε Δήμαρχε και κύριε Παλτσάρη, μιλάτε για ένα θέμα που αυτή τη στιγμή δεν είναι του παρόντος. Εμείς θέλουμε να τελειώσει. Για να μπερδέψει τον κόσμο, τίποτα άλλο. Θέλουμε να τελειώσουμε. Μα ήταν κάτι τέτοιο, δεν θα πήγαινε ούτε στον Υπουργό, ούτε στο Αυριανό Συμβούλιο. Να ζητάω, τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τα λέτε επίτηδες για να μην τα σκουπίσει εδώ πέρα. Να μην πάρουμε χρήματα από το σύνδεσμο, να μην τα σκουπίσει για τα αυτά. Λοιπόν, εμείς... Και λέω, ευθέως, επειδή το σώμα δεν το ξέρει. Σας λέω λοιπόν ευθέως. Ότι αν υπάρχουν. Ό,τι έχει μείνει. Δεν έχουν μείνει όλα. Από πού υπάρχει μια σύμβαση. Σας παρακαλώ, κύριε Παλτσάρη. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο που έχουν υπογράψει οι κύριοι. Οι πέντε. Τρεις του Δήμου και δύο της Νομαρχίας. Ότι προγραμματική σύμβαση λέμε. Προγραμματική σύμβαση είναι. Γιατί τα δρομολόγια απεκτελέστηκαν. Αυτά ήταν μισά. Και είναι. Πόσα λεφτά είναι, 80, 70.000. Τόσο. 150.000. Από τις 150 λέω. Όχι, είναι άλλες τιμές. Άλλα τώρα, πάτε αλλού πάει, στα δικά μας. Σε ρωτώ, πρόεδρε. Σας παρακαλώ, κύριε Παλτσάρη. Μας χαλάσατε τη συνεδρίαση, να το καταλαβαίνετε. Γιατί όλα αυτά τα θέματα έπρεπε. Σας παρακαλώ, κύριε Παλτσάρη. Σας αρέσει πάντα να ειδονίζεστε όταν βλέπετε προβολή. Δώστε το κόσμο. Και επειδή δεν είχε κόσμο σήμερα, δεν είχε τηλεόραση. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τελειώνουμε. Τελείωσε. Κύριοι, η ψηφοφορία είναι η έκφραση αιτήματος προς το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποδίτων για την οικονομική ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο βοήθεια προς το Δήμο Γηθίου για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Η κυρία... Όχι. Λοιπόν, αυτά την κάνει ο Σύνδεσμος Στερεών Αποβλήτων. Οπότε αυτό δεν έχει πρόβλημα, δεν έχει προληπτικό έλεγχο. Αυτό... Εντάξει. Αυτό είναι άλλο. Αυτό το κάνει. Ναι. Εντάξει. Τώρα, επειδή ετέθη κάτι... Όχι. Για αυτό το συγκεκριμένο υπάρχει κάποια άρνηση. Για αυτό το συγκεκριμένο, κυρία Λυροφώνη. Ο κύριος Κυλάκος. Ο κύριος Μπατσαράκος, ο κύριος Μπελεγρής, ο κύριος Δρυβάκος, ο κύριος Γρηγοράκος, ο κύριος Πατσουράκος, ο κύριος Τσιριβάκος, ο κύριος Πουλικάκος, η κυρία Μπαλτσάρη. Σας παρακαλώ, ναι ή όχι, αφήστε τα πολλά λόγια, κυρία Μπαλτσάρη. Αυτό είναι άλλο, τώρα μιλάμε για την ψηφοφορία. Έτσι, ο κύριος Καρύδρακας, ο κύριος Λιγνός, ο κύριος Δαματίου, ομόφωνα λοιπόν. Το θέμα να κάνουμε την έκκληση αυτή. Τώρα, επειδή ετέθη ένα θέμα από την κυρία Μπαλτσάρη, το οποίο βέβαια δεν ζητήσαμε να εγκριθεί σαν δεύτερο θέμα και εκτός μεσαίας διάταξης, εγώ θα έλεγα ότι αν δεν έχει αντίρρηση και ο Δήμαρχος, να προταθεί, η πρόταση λέει να ψηφιστεί, είναι ότι εάν υπάρχουν, να διερευνηθεί αν υπάρχουν. Σας παρακαλώ. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Με την έννοια, επαναλαμβάνω, ότι θα μας είχε καταλήψει ο εργολάβος τον Αύγουστο, αν δεν υπήρχαν τα 150 χιλιάρικα. Σε αυτά υπελόγισε
Και γι' αυτό το λόγο συνέχισε Σεπτέμβριο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Εξαντλήθηκαν τα 150 χιλιάδια. Όχι, με αγωγή δεν τα πάρει. Θα τα πάρει με αγωγή. Ο Δημάρχος ήταν αντιδήμαρχος τότε. Είναι δυνατόν να λέμε ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά όταν τα οφείλουμε. Τα οφειλόμενα. Είναι, συγγνώμη, Σωκράτη. Όχι, εγώ ήθελα. Όχι, όχι. Προσπάθησα. Δεν την ερωτήθη, κύριε. Καλύτερα, δεν την ερωτήθη. Συγγνώμη, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν γύρω σε 70.000 αδιάθετα. Συγγνώμη. Ένα ποσό αδιάθετο υπάρχει από το ΕΤΕ. Το οποίο το ξέρω. Θα μιλήσω, πρόεδρε, να μιλήσω. Ο κύριος έχει αντιβάκωστο λόγο. Θέλω. Καταρχήν δεν ήμουν αντιδήμαρχος εκείνο τον καιρό, ήταν ο κύριος Συρυβάκος. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Προσπαθήστε να θυμηθείτε όλοι τη δημοπρασία που πήρε ο εργολάβος, ή μάλλον την ανάθεση που δώσαμε στον εργολάβο απευθείας τότε. Για να του δώσουμε απευθείας ανάθεση θα έπρεπε να έχει προηγηθεί άγονη δημοπρασία. Λόγω του ότι είχαμε από τον προηγούμενο χρόνο, τον Αύγουστο, δημοπρατήσει 300.000 ευρώ έως το τέλος του 2010, αυτό μας εγκλώβιζε ημερολογιακά στην δημοπρασία την προηγούμενη. Αναγκαστήκαμε λοιπόν, ενώ γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι δεν 450.000 χρειαζόμαστε. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε στην αρχή να βγάλουμε 450.000. Ο κύριος Δήμαρχος, τουλάχιστον από αυτά που κατάλαβα, εννοεί ότι απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο που μας τον προτείνανε, αν θυμάμαι καλά, και έχουμε πολλαπλές υποχρεώσεις σε πολλούς ανθρώπους που μας βοηθήσαν και μπρος στο δίλημα που είχαμε τότε, άμεση ανάθεση να φύγουν τα σκουπίδια, έχουμε κάποια ηθική υποχρέωση να του πληρώσουμε τα δρομολόγια που εγκρεμούν. Άρα λοιπόν τα 150 χιλιάρικα είναι η ηθική μας υποχρέωση για τα δρομολόγια που δεν μας άφησε. Που αν μπορούσαμε θα τα είχαμε δημοπρατήσει μαζεμένα από την αρχή. Απ' την άλλη πιστεύω ότι η κυρία Μπαλιτσάρη αναφέρεται στα 150 χιλιάρικα τα οποία είχε εκεί στείλει ο κύριος Σουφλιάς για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου με την Global Williams. Αυτά τουλάχιστον θυμάμαι ότι πρέπει να βρίσκονται ακόμα στην ομαρχία και η Global Williams να μην έχει πληρωθεί για το λόγο ότι δεν ξέρω αν έχει κάνει αγωγή, πάντως θυμάμαι ότι δεν συμφωνήσαμε με αυτά που ζήταγε. Αν πραγματικά λοιπόν αυτά τα 150 χιλιάρικα είναι στην ομαρχία, μπορεί η ομαρχία με εισήγηση δική μας να τα περάσει στη διαχείριση αποβλήτων. Που δεν έχει έλεγχο. Μπορεί να τα περάσει στη διαχείριση αποβλήτων ώστε να τα διαχειριστεί. Ναι, τότε επειδή δεν έχουμε. Σε ποιον χρωστάμε? Στην Global. Η Global εκείνο τον καιρό μας είχε εγκαταλείψει. Δεν είχε εξαντλήσει το ποσό, δεν είχε εξαντλήσει ούτε το ποσό, ούτε τις διαδρομές. Και να σας πω και την αλήθεια, εγώ προσωπικά, απέναντι στην Global Williams, δεν έχω κανένα ηθικό δίλημα. Αν μπορούμε να πάμε τα 150 να φύγουν τα σκουπίδια, να φύγουν. Η Global Williams, τον καιρό που έπρεπε να έρθει να τα πάρει τα σκουπίδια και τα 150 χιλιάρικα, δεν ήρθε. Μας άφησε τον Αύγουστο να τραβάμε τα μαλλιά μας. Αλλά όχι, επαναλαμβάνω, για τα 150 χιλιάρικα τα οποία έχουμε ηθική υποχρέωση στον άνθρωπο που ερχόταν κάθε μέρα τώρα όλο αυτό το διάστημα και τα έπαιρνε τα σκουπίδια, μας ξεβρώνησε κυριολεκτικά και ήρθε χάρη κάποιων άλλων ανθρώπων, έτσι, δεν θα πρέπει να πουλήσουμε ούτε εκείνον ούτε αυτόν που τον έστειλε. Έχουμε ηθική υποχρέωση αυτά τα 150 χιλιάρικα να κοιτάξουμε να τον πληρώσουμε τον άνθρωπο για τις διαδρομές του. Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δημαρχός. Εκείνα που είναι στην ομαρχία, αν μπορούμε, αύριο το πρωί να τα πάρει η διαχείριση, αν μπορούμε εκείνα τα 150, ναι, να τα πάρει η διαχείριση στερεών αποβλήτων, εάν γίνεται και συμφωνεί η ομαρχία, γιατί μου φαίνεται ότι σε όλα αυτά εμείς μια εισήγηση θα κάνουμε. Η ομαρχία είναι στο χέρι της ομαρχίας από εκεί πέρα. Το θέμα είναι μην μπλέξουμε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί θα καθυστερήσει μετά η διαχείριση στερεών αποβλήτων να δώσει ανάθεση σε κάποιον εργολάβο να τα πάρει. Και εμείς θέλουμε αύριο το πρωί να φύγουν τα σκουπίδια. Ας πάει λοιπόν το αίτημα, και αν μας απαντήσουν αύριο ότι ναι, μεν σας βοηθάμε, αλλά κοιτάξτε, φέρτε κανένα φράγκο, γιατί δεν έχουμε, τότε κοιτάμε τι κάνουμε με τα 150 χιλιάρικα. Ας φύγει η απόφαση αυτή, πάνω. Λοιπόν, εγώ υπάρχουν και αυτά που είχε στείλει ο Σουφλιάς για την Global πρέπει να υπάρχουν στην ομαρχία. Αν δεν υπάρχουν, είναι υπεύθυνος ο Δήμος όμως. Είναι υπεύθυνη η ομαρχία. Τελειώσαμε. Πρόεδρε, έχω πει να διατυπώσω την πρότασή μου συγκεκριμένα για την ψηφοφορία. Κατά πρώτον, υπάρχει
για να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι αν θα κάνει αγωγή, εγώ θα συμφωνήσω και να πω ότι τα μάζεψε τα σκουπίδια τη 150.000 και ότι όντως έχουμε ηθική υποχρέωση να το πληρώσουμε. Αυτό όμως γίνεται διαγωγή. Αυτή η αγωγή θα εκδικαστεί μετά από 3 χρόνια. Το λιγότερο. Αυτά που λέω εγώ, Δημαρχέ, το ξέρετε πολύ καλά. Οι αγωγές επί Τζορτζάκη τώρα δικάζονται. Αυτά λοιπόν σας παρακαλώ. Μετά από και να δούμε τι θα γίνει.